Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Λίπερο 107,4. Μπουγάτσα με Hangover ακούτε και You'll Never Walk Alone ακούτε. You'll Never Wake Alone. Wake Alone, ξεκάθαρα λοιπόν. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που μ' αρέσουν αυτά τα κλισέ που η αξία του ηττημένου, έτσι, δίνει αξία στον νικητή. Ναι, ξέρω, σου είπα χθες ότι σήμερα κάποια από τις δύο θα είναι χαμογελαστή περισσότερο, έτσι. Υποστήριξες χθες ανοιχτά την Liverpool, ναι. Ξανύχτηκες, η αλήθεια είναι αυτή. Σαν θέση δεν μπορώ να είμαι με τον τέρμα δυνατό, δεν μπορώ. Είσαι πάντα στο πλευρό των, ναι, Αθηνά, σου κάνει τέτοια η Liverpool. Σε σχέση με τη Real φυσικά. Μάλιστα. Έχουμε πολλά να πούμε για τον τελικό, τα όσα είδαμε, τα όσα σχολιάσαμε, τι βραδιά ήταν αυτή. Βραδιά Κάριους, βραδιά Μπέιλ, βραδιά Ρονάλντο, βραδιά Ράμος, βραδιά Σαλάχ βεβαίως, ο μεγάλος άτυχος της χθεσινής βραδιάς, τα κλάματα του Μο. Πρέπει να τα πάρουμε χρονικά. Θα τα πάρουμε όλα ένα προς ένα. Θα δούμε πώς περιέγραψε και ο κόσμος και η ποδοσφαιρική κοινότητα το εκπληκτικό γκολ του Γκάρεθ Μπέιλ, και τα δύο ήταν εκπληκτικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος έβαλε την υπογραφή του στο χθεσινό τελικό του Champions League. Αν και τελειωμένος από τη Ρεάλ. Τελειωμένος. Πρόλαβε και του κλέψε και σε αυτό τη δόξα ο Ρονάλντο. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να πανηγυρίζουν όλοι. Να είναι άφαντος, έτσι. Ναι. Άφαντος, όχι άφαντος, είναι βαριά λέξη. Να μην του βγαίνει τίποτα χθες. Γενικά δεν είδαμε πάρα πολλά πράγματα από αυτούς που περιμέναμε. Οκ, από τον Σαλάχ, γιατί τα λέγαμε και χθες. Δύο είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές βραδιάς. Είναι ο Μο και είναι και ο Ρονάλντο. Τον Μο το χάσαμε νωρίς. Γύρω στο 30 μας αποχαιρέτησε μετά την αλήτικη συμπεριφορά του Ράμος. Στην αλητία του Ράμος θα βάλουμε έναν αστερίσκο, γιατί εγώ διαφωνώ. Έχετε πέσει όλοι πάνω στον αρχηγό της Ρεάλ. Και τον σκίζεται από χθες και στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά εναντίον του. Κάπου διάβασα αν υπάρχει κάπου στη λέξη εμετός να βάλουμε τη φωτογραφία του Ράμος. Αλλά ήταν αυτό που διάβασα. Όχι, όχι. Ήτανε βαρύ, αλλά θα τα πάρουμε όλα χρονικά βεβαίως. Να μας πεις πρώτα τον καιρό. Βεβαίως. Έτσι, γιατί πολλοί μπορεί να ξεκινήσουν τώρα. Τι έγινε χθες, δηλαδή, ξαφνικά ανοίξαν οι ουρανοί και έριξε πάλι τόσο νερό. Καλά, δεν ήταν σαν εκείνο το. Εκείνες τις Τετάρτης τη μέρα ήταν. Τις 10 Μαΐου, ναι, έτσι. Ναι, αλλά έριξε πάλι πολύ πράγμα. Έριξε πάλι πολύ πράγμα λίγο πριν τον τελικό. Ναι. Ό,τι πρέπει για να χαλάσουν τη δουλειά των τελιβεράδων. Χθες, αλήθεια σας το λέω, κουράγιο και υπομονή. Σε εσάς εκεί που είχατε αυτό το βάρος του να φέρετε, να μεταφέρετε. Λειτουργήμα κάνατε χθες, εγώ έτσι θα το θέσω. Λειτουργήμα. Για να μπορέσουμε εμείς να είμαστε στον καναπέ μας και να απολαμβάνουμε την πίτσα μας. Ναι, αλλά πολύ λάθος timing, δηλαδή, ναι, μέσα σε αυτή τη βροχή σκεφτόσουν και τα παιδιά που είναι με τα μηχανάκια. Αλλά ήταν βραδιά τέτοια, δεν γινόταν χωρίς delivery εκείνο το βράδυ. Όχι, δεν να κάτσεις να μαγειρέψεις. Τι ακάτσεις, να κάτσεις να μαλώνεις. Κάτσε μαλώνεις, γίνεται. Λοιπόν, σήμερα πάλι σχεδόν έθριος. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν κλασικά νεφώς και θα σημειωθούν βροχές, ενώ μεγάλη πιθανότητα για καταιγίδα υπάρχει το απόγευμα. Οι άνεμοι πάλι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Το μεσημέρι θα πιάσουν και ένα τεσσαράκι. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης 22 με 29. Είχε χθες ζέστη. Το κλιματιστικό τα ανάψαμε κάποια στιγμή. Είχε χθες ζέστη. Αλλά εντάξει, μέρα χωρίς βροχή στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον δεν νοείται. Να σου πω κάτι, εγώ τα τελευταία χρόνια από το 12 τουλάχιστον που θυμάμαι, εκεί μέσα Μαΐου με μέσα Ιουνίου είναι το κλασικό που κάθε μέρα κάποια στιγμή θα πατήσει ένα μπουρινάκι. Κοίτα, και τόση βροχή όμως φέτος. Έκανε πολύ πράγμα. Ενώ δεν έκανε σκληρό χειμώνα, βαρύ. Όχι, έκανε πάρα πολύ ήπιο χειμώνα. Την άνοιξη μας ξετίναξε. Πάρα πολλές βροχές. Αυτό που λέγαμε και χθες μεταξύ μας, εκεί που συγκεντρωθήκαμε, μαζευτήκαμε για να δούμε το παιχνίδι, είναι ότι έχουμε χάσει δύο εποχές. Ναι. Έχουμε χάσει την άνοιξη και το φθινόπωρο. Αυτό είναι φαινόμενο άνοιξη πάντως οι βροχές. Απλά τις κάνει με πολύ ζέστη. Δεν είναι φαινόμενο άνοιξη αυτές οι θερμοκρασίες, έτσι. Αυτό. Οι θερμοκρασίες δεν φυσιολογούνται. Οι βροχές είναι. Και περνάμε λίγο από το χειμώνα απότομα στο καλοκαίρι, και από το καλοκαίρι περνάμε απότομα στο χειμώνα. Και γι' αυτό μας κακοφαίνεται και η βροχή. Δηλαδή έχουμε περάσει δύο εποχές, έτσι, αυτό το, ξέρεις, το αεράκι, την ψύχρα. Να βάλεις εκείνο το δερματινάκι που, μπράβο, τα έχουμε στην τουλάβα και κάθονται, ναι, γυναικεία τίποτε προβλήματα, φιλακρότη. Αλλά είναι και αυτό πρόβλημα. Δηλαδή, περνάς από την πότα στο πέδιλο. Κατευθείαν. Κάπου πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε μαζί μέχρι και τις 12, μπουγάτσα με Hangover, θα μπούμε πολύ με τελικό και τα όσα έγιναν στο Κίεβο.
ήταν χορταστικός ο τελικός. Γιατί εμένα αυτό ήταν πάντα το πρόβλημά μου. Αν με αφήνει γεμάτη συναισθηματικά. Κοίταξε να δεις. Θέλω να βλέπω μέχρι τελικό που να μην ξενερώνω. Δηλαδή να λέω εντάξει, οκ. Okay. Μέχρι το 30 βλέπαμε άλλο παιχνίδι. Νομίζω ότι το πρώτο ημίχρονο γενικώς δεν μετά ήταν αντάξιο τελικού. Μέχρι το 30 ήταν μια χαρά. Με τη Λίβερπουλ βεβαίως να έχει την υπεροχή. Το πρώτο δεκάλεπτο. Να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, να δείχνει πιο ρεξάτη μέσα στο γήπεδο. Το λέγαμε κιόλας ότι η Ρεάλ δεν μπήκε καλά, δεν πατούσε καλά. Αλλά όλα αυτά, νομίζω μέχρι το 30 θυμάμαι μόνο μία ενέργεια του Ρονάλντο. Έτσι. Που έφτασε κοντά και πήγε να το κάνει μόνο του αντί να δώσει assist, γιατί έχει και γιατί ένα Ρονάλντο, εγώ. Γιατί Ρονάλντο είναι έτσι, Ρονάλντο, ναι. Από το 30 και μετά που βγήκε στην αρχή ο Σαλάχ, μετά βγήκε και ο Καρβαχάλ. Πολύ κλάμα. Βλέπαμε τελικό τσουλού ή βγήκε Χατζηβασιλείου. Διάβασα ότι το παρομοιάσανε με πάμε πακέτο. Ναι. Το παρομοιάσανε με τα δάκρυα της Κονσουέλα. Σε ισπανικό. Να σου πω κάτι. Του Σαλάχ με άγγιξε πάρα πολύ. Θα μου πεις γιατί ο Καρβαχάλ δεν έκλαιγε και ο Καρβαχάλ έκλαιγε. Και ο Καρβαχάλ έκλαψε. Και δεν σταματούσε κιόλας. Και δεν έκλαψε ο Ρονάλντο, δηλαδή τι ηρωνία. Φοβερό. Βέβαια τα μούτρα του μετά δεν ήταν νικητή. Επειδή δεν ήταν το πρόσωπο του αγώνα. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στον τραυματισμό του Σαλάχ. Ήταν ο άνθρωπος του τελικού, ήταν ο άνθρωπος της Λίβερπουλ και μπορείτε πολύ εύκολα να το καταλάβετε από τη στιγμή που βγήκε ως αναγκαστική αλλαγή ο Καρβαχάλ μετά την, θα την πεις αλήτικη συμπεριφορά του Ράμος, με την αλήθεια του Ράμος. Ναι. Θέλω να διαφωνήσουμε. Ναι, εντάξει. Δεν το θεωρώ να σου fair. Κάτι, και να μην δοθεί καν φάουλ. Λοιπόν, τώρα να δεις πόσο. Χάνει το Μουντιάλ. Πόσα μηνύματα θα πάρω τώρα εσές, μόλις περασπιστώ τον Ράμος. Το Σέρχιο. Λοιπόν, για μένα είναι όλα μέρος τακτικής. Δηλαδή, είναι ένας πόλεμος το 90 λεπτό. Είναι ένας τελικός. Ναι, είναι αντρικό παιχνίδι. Αλλά δεν ήταν αντρικό το χτύπημα. Ναι. Το κάνει προφανώς και έχει μπει εσκεμμένα στο παιχνίδι ο Ράμος και οποιοδήποτε για να τον βγάλει knockout. Προφανώς και το μέγεθος της ζημιάς που του έκανε. Είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Χάνει το Μουντιάλ. Είναι τεράστιο για τη Λίβερπουλ, είναι τεράστιο για το Σαλάχ, είναι τεράστιο για την Αίγυπτο, είναι τεράστιο γενικά. Είναι τεράστιο για τον Ουάρντα. Ο Ουάρντα πρέπει να πανηγύριζε. Δεν νομίζω ότι θα έφτασε σε σημείο να πανηγυρίζει, αλλά το ότι πλέον μπορεί να θεωρεί αυτόν βασικό μέλος της εντεκάδας, ναι, μετά από αυτόν τον τραυματισμό, εντάξει, ένα χαμογελάκι θα το έχει. Το ποδόσφαιρο είναι όλα. Timing, το έλεγες και χθες. Αυτό δεν έλεγα χθες. Να περιμένει είναι τώρα ότι θα τραυματιστεί στον τελικό του Champions League, έτσι σοβαρά. Όλα είναι θέμα timing, έτσι. Δηλαδή ξαφνικά ο βασικός και αναντικατάστατος ποδοσφαιριστής τραυματίζεται σοβαρά, έτσι εννοείται δικαιολογημένα, χάνει τη θέση του και έρχεσαι από το πουθενά εσύ για να αρπάξει την ευκαιρία. Όλα έτσι είναι στο ποδόσφαιρο. Πόσες τέτοιες ιστορίες δεν έχουν γεννηθεί μέσα από τέτοιες συνθήκες. Το tweet για τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ το διάβασες? Ότι καθόταν και έπινε. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο Σαλάχ χάνει το Μουντιάλ. Κάπου στην Αίγυπτο, Έκτορ Ραούλ Κούπερ πίνει ουίσκι από το μπουκάλι και ακούει στο repeat το «Αν είναι η μοίρα μου σακατεμένη». Αγαπημένο σομπρέρο, έτσι. Ναι. Να τα λέμε και αυτά. Να μείνουμε λίγο στον Σαλάχ, γιατί τον τραβάει από τον νόμο, από το χέρι. Το κάνει πάρα πολύ έξυπνα ο Ράμος. Το συγκεκριμένο χτύπημα τον ρίχνει κάτω, τον πατάει μετά. Ενώ από το πρώτο replay φαίνεται ότι ο διαιτητής δεν έχει καθαρή εικόνα της φάσης, έτσι, του χτυπήματος. Ναι, μετά φαίνεται ότι είναι μπροστά του. Η αλήθεια είναι ότι απορρίσαμε κι εμείς, ότι δεν έδωσε ούτε καν κάρτα στη συγκεκριμένη τίποτα, ούτε φάση. Φάουλ. Ποια κάρτα, ούτε φάουλ. Τον ρίχνει πολύ άτσαλα στο έδαφος και δυστυχώς τα νέα για τον Σαλάχ δεν είναι καλά. Έτσι, βγήκε, άφησε τη θέση του. Οι συνάδελφοι από το BBC, πάντα, ναι, ήθελα να το πω αυτό. Πάντα ήθελες να το πεις αυτό, ναι. Μετέφεραν αμέσως μετά ότι λογικά χάνει το Μουντιάλ. Εξάρθρωση είναι. Εξάρθρωση όμου, όπως όλα δείχνουν. Αυτό δεν είχε πάθει και ο Πρίγιοβιτς πέρυσι το Μάρτιο. Και τελικά πρόλαβε. Ναι, αλλά του πήρε ένα δίμηνο-τρίμηνο, δεν του πήρε. Όχι, ήταν που λέγαμε ότι θα πάρει γύρω στο δίμηνο. Με το μεταξύ, έτσι. Ένα μήνα μετά. 17 Μαρτίου. 17 Μαρτίου. Ναι. Θυμάμαι γιατί κάτι έγινε εκείνη τη μέρα. Και τελικά μετά από ένα μήνα επανήλθε με εντατική αποθεραπεία. Ήταν προσωπικό στοίχημα. Λοιπόν, ναι, έκανε. Μουντιάλ δεν προλαβαίνει όπως και να. Όχι, έχει, όχι, έτσι, με τίποτα. Όπως και να έχει, δεν το προλαβαίνει το Μουντιάλ ο Σαλάχ.
αν κάπου στηριζόταν και βασιζόταν η Εθνική Αιγύπτου, ήταν πάνω στο Σαλάχ. Εκεί λοιπόν στο 30, δεν κάνω λάθος, αυτή η πολύ σκληρή εικόνα για τους φίλους της Λίβερπουλ, πολύ σκληρή εικόνα για τους φίλους της Αιγύπτου, πολύ σκληρή εικόνα για όλους εμάς που είδαμε τον Σαλάχ να αποχωρεί με κλάματα. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε αυτός ο τελικός να έχει την υπογραφή του. Θα θέλαμε να δούμε σε αυτόν τον τελικό μέχρι τέλους τον Σαλάχ, και είναι ενδεικτικό το πώς κύλησε το μάτς για την Λίβερπουλ χωρίς τον Σαλάχ. Είναι κινητήριος μοχλός της επίθεσης, είναι η έμπνευση της Λίβερπουλ στην επίθεση. Και μιλάμε για δύο ομάδες που δεν προσανατολίζονται γενικά αμυντικά, έχουν να επιδείξουν τρομερή επιθετική δυνότητα. Οπότε το να τραυματίζεται ο ένας εκ των δύο βασικών επιθετικών χαλάει όλη την εικόνα του παιχνιδιού. Εκεί που περιμέναμε το σκορ να είναι τύπου 5-4, να μπουν 6-7 γκολ, ναι, παίζαμε στο ταπεινό, κατά τη γνώμη μου, 3-1. Και αυτό στο δεύτερο ημίχρονο, με ό,τι έγινε με προσωπικό λάθος, δεν είναι ότι... Και πώς, ναι, πώς άνοιξε το σκορ. Λοιπόν, ο Μπενζεμά, κοίτανε μέσα ο Μπενζεμά, λες ρε παιδί μου, δες τι σου είναι το ποδόσφαιρο, ήταν μέσα ο Μπενζεμά, έτσι. Ναι. Και είναι αυτός ο οποίος βάζει σε θέση οδηγού τη Ρεάλ, ο Μπενζεμά. Με το τραγικό λάθος του Κάριους. Άλλο αυτό κεφάλαιο, το παιδί. Αυτό. Άλλο κεφάλαιο. Πρέπει αυτό να αποφύγουμε το bullying. Να κάνουμε εντάξει την καζούρα μας. Να τελειώσουμε λίγο με τον Σαλάχ και μετά να πάμε στον Κάριους, να πάρουμε χρονικά 1-1. Υπάρχει και ένα βιντεάκι το οποίο δείχνει τον Ράμος να γελάει στην αλλαγή του Σαλάχ. Κάνει και αυτό το γύρο του διαδικτύου. Νομίζω ότι ο Ράμος έχει συγκεντρώσει πολύ αρνητική ενέργεια πάνω του, έτσι. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Κοίταξε, χτες τον μάθαμε τον Ράμος, να σου το πω και αυτό. Όχι. Δηλαδή δεν ξέρεις τι εστί Ράμος. Απλά επιβεβαιώνεσαι για άλλη μια φορά όταν λες πράγματα για τον Ράμος. Όχι εσύ. Όχι, όχι. Απλά θέλω να σου πω εγώ ότι είμαι μαζί του. Με ποια έννοια? Είναι όλα είναι στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή το πώς θα εξολοθρεύσεις τον αντίπαλό σου, γιατί δεν υπάρχει κάποιος τρόπος. Ναι, αλλά στα πλαίσια του fair play. Αυτό δεν ήταν fair. Μπήκε για να τον βγάλει, το είπες και εσύ. Μπήκε για να τον βγάλει. Θα παίξεις και βρώμικα. Θα παίξεις και βρώμικα. Και φυσικά θα ρισκάρεις με το να αφήσεις την ομάδα σου με 10 από το 30. Ναι, κανονικά έπρεπε να δει. Για να βρίσετε εμένα που υποστηρίζω τον Σέρχιο Ράμος. Είσαι ότι ρηπαίρουν τηλέφωνο. FM και ενώ το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Νομίζω ότι ο Ράμος αυτό για το οποίο κλήθηκε να κάνει, το έκανε πάρα πάρα πολύ καλά. Έπρεπε να βγάλει νοκάουτ τον Σαλάχ και το έκανε. Το έκανε βάναυσα, το έκανε σκληρά, συμφωνώ. Και μη ποδοσφαιρικά. Αλλά είναι τακτική, ρε παιδί μου. Είναι τακτική. Το πώς θα εκνευρίσεις τον αντίπαλό σου, το πόσο βρώμικα θα παίξεις, το πόσο θα τον φιτιλιάζεις καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, για μένα είναι όλα μέρος τακτικής. Δηλαδή θα πηγαίνεις από δίπλα του. Έχω άπειρες ιστορίες ποδοσφαιριστών, να σου πω, το πώς περνάνε από δίπλα του και του έχει γυρίσει ποδοσφαιριστής και του λέει, σε μεγάλο όνομα, του λέει, ποιος είσαι, γύρνα λίγο πίσω να δω το όνομά σου τι γράφει. Ναι, αυτό όμως δεν τραυματίζει. Δεν τραυματίζει. Δεν στοιχίζει. Ναι. Πιστεύεις ότι ήθελε ο Ράμος τώρα να το κάνει εσκεμμένα, να του κάνει εξάρθρωση ώμου, να χάσει μου τι άλλο? Ήθελε απλά λίγο να, και να τον εκνευρίσει και να τον, αν θες, να τον τραυματίσει, να γίνει γενικώς ένα τζέρτζελο μέσα στο γήπεδο. Έπρεπε να εξουδετερώσει κάπως τον Σαλάχ. Κρίμα. Εντάξει, Ράμος είναι αυτός, ισπανικό ταπεραμέντο είναι αυτό, το έκανε λίγο πιο... Άτσαλα. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Ράμος, νομίζω ότι πρέπει να ξέρεις. Και νομίζω ότι ο Μανέ, δηλαδή, ήθελε να πάρει το αίμα του Σαλάχ πίσω. Καλά, εντάξει, δηλαδή, εκείνο το φάουλ στο 80 τόσο. Και όχι μόνο, ναι, εκτός φάσης. Εκτός φάσης και χωρίς λόγο, ενώ έχει κόψει, ναι, εντάξει, λογικό είναι. Λογικό είναι. Λοιπόν, είχε νεύρο ο Μανέ, ήθελε. Δηλαδή, εγώ έλεγα ότι μέχρι το 94 σίγουρα θα έχει πάρει κόκκινη ο Μανέ. Δεν είχε κάρτες στο παιχνίδι. Δεν είχε πολλές κάρτες στο παιχνίδι, όχι. Το άφησε γενικώς να εξελιχθεί, άφησε το σκληρό παιχνίδι. Ακόμη και στο δεύτερο που είχαμε πάρα πολλά νεύρα, ήταν πάρα πολύ ανεκτικός. Λοιπόν, και ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο και πάλι καλά ολοκληρώνεται στο κατάλληλο σημείο για την Λίβερπουλ, γιατί έχει χάσει τον Σαλάχ, έχει δεχτεί ένα ισχυρό χαστούκι, έχει πάρει τα πάνω της η Ρεάλ, αρχίζει και πιέζει, και ενώ δεν έχει μπει καθόλου καλά στο παιχνίδι. Όχι, ρε, χάνανε πάσεις μεταξύ τους, για έναν out. Και οι δύο ομάδες οδηγούνται στα αποδυτήρια, νομίζω στο κατάλληλο σημείο, στο κατάλληλο timing για την Λίβερπουλ.
για να ανακόψει λίγο και τη φόρα, να ανακόψει και λίγο και την όρεξη. Πέρασε ανέμακτα το πρώτο σοκ, ότι χάνουμε το Σαλάχ. Έτσι ακριβώς, να πάνε στα αποδυτήρια και οι δύο ομάδες, να φρεσκάρουν λίγο και την ιδέα τους και το πλάνο τους, γιατί ναι μεν η Λίβερπουλ έχασε τον Σαλάχ έτσι, στο 30, αλλά και η Ρεάλ λίγο αργότερα χάνει τον Καρβαχάλ. Έτσι. Ναι. Άλλο όμορφο στιγμή, όμορφο. Συγκινητικό, έντονο στιγμιότυπο με τον Καρβαχάλ να βγαίνει κλαίγοντας, δεν μπορούσε και ο ίδιος να το συνειδητοποιήσει. Γενικώς εγώ δεν μπορώ να βλέπω. Χτύπησε ο Καρβαχάλ. Πόδι ήτανε. Νομίζω. Εντάξει. Νομίζω. Λοιπόν, έφυγε και αυτός κλαίγοντας για τα αποδυτήρια. Ήτανε δύο απώλειες και για τις δύο ομάδες. Έπρεπε και οι δύο, και ο Κλοπ και ο Ζιντάν, να δούνε πώς θα συνεχίσουν το παιχνίδι τους. Και κάπου εκεί ήρθε η ανάπαυλα του ημιχρόνου. Το χρειαζόμασταν και εμείς, το χρειαζόντουσαν και αυτοί. Ένα πρώτο ημιχρόνο το οποίο νομίζω ότι θα ξεχαστεί πάρα πολύ γρήγορα, έτσι, για τελικό Champions League, αν εξαιρέσει κανείς αυτή τη φάση με το Σαλάχ. Θα μου πείτε το κακό μάτι ήταν, γιατί κυκλοφορεί η φωτογραφία με τον Ρονάλντο που κοιτάει το Σαλάχ πριν μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Δεν το λες και βλέμμα πεθεράς την ώρα που δεν βλέπει η νύφη. Κυκλοφορεί και η φωτογραφία που είναι στη μία ο Ρονάλντο που κοιτάει το Σαλάχ και στην άλλη η Queen Elizabeth που κοιτάει τη Μέγαν Μάρκλ στο γάμο της. Ναι. Είναι ίδιο το βλέμμα. Ο οποίος ο Ρονάλντο εμφανίστηκε με ένα μαλλί που έτσι ένα γρήγορο ψάξιμο το είχε το 2004, έτσι, στο Euro. Το ότι πρέπει να μάθουμε εμείς σαν γυναίκες τους άντρες πέντε πράγματα, ότι υπάρχει ένα πραγματάκι που λέγεται ρεφλέ. Παίρνει την κιτρινίλα. Κριστιάνο, αυτό το μαλλί, ούτε στα σεπόλια, δεν ξέρω τι άλλο να πω, πού να πω εδώ πέρα, δεν θέλω να πω γειτονιά της Θεσσαλονίκης, αλλά πραγματικά βραγόρι μου, δώσε 10 ευρώ στο κομμωτήριο να σου κάνουν ένα ρεφλέ, αυτή την κιτρινίλα. Δεν το έχει με το γούστο στο μαλλί ο Κριστιάνο. Ήθελε να δείξει την καταγωγή του μάλλον, δεν εξηγείται αλλιώς. Ενώ ο Ράμος, τώρα έρχομαι στο Ράμος, θα μου πεις είμαι κολλημένη με Ράμος. Είδες μαλλί, έχει κάνει τάση, δημιούργησε τάση. Και αυτό πολύ παλιά τζουρέ. Έχει χρόνια. Φτάνει. Εντάξει, τι άλλο να κάνει. Παιδιά, είμαστε στην εποχή της αφάνας. Σαλάχ. Λοιπόν. Βουάρντα, Μπίσεσβαρ. Μαρσέλο. Ο Μαρσέλο δεν είναι τι πάρα. Νταβιντάκος. Πάλι. Είμαστε στην εποχή της αφάνας. Που λατρεύουμε την αφάνα. Λοιπόν, πριν πάμε στο δεύτερο ημίχρονο, τι έγινε με Κάριους, τι έγινε μετά, τι δήλωσε ο Ρονάλντο, πώς τα κατάφερε αυτό το παιδί και πήρε πάλι πάνω του όλα τα φώτα, όλη τη δόξα. Μπορεί να μην το έκανε μέσα στο γήπεδο, αλλά το κάνει με μια ατάκα, γιατί είναι απλά ο Κριστιάνο. Βλέπω τα μηνύματά σου για τον Ράμος, dead or alive wanted, έτσι. Δεν υιοθετούμε τέτοιες καταστάσεις. Εγώ δέχομαι, θα δεχτώ όλο το βρίσιμο για τον Ράμος. Εγώ θεωρώ ότι είναι καθαρά θέμα τακτικής, είναι στο ποδόσφαιρο όλα αυτά. Το θέμα είναι πώς μπορείς να το παλέψεις, ρε παιδί, ναι. Να απαντήσεις. Τι να κάνουμε, το ποδόσφαιρο είναι για άντρες, είπε η γυναίκα τώρα, και με αυτό θα πάει στο διάλειμμα. Και ερχόμαστε λοιπόν με το πώς έζησε η ποδοσφαιρική κοινότητα, η παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα βεβαίως, τα γκολ του Γκάρεθ Μπέιλ και βεβαίως τα γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης. Αποτοξίνωση 20 μέρες. Δεν πειράζει, μεταγραφικά θα έχουμε. Θα ασχοληθούμε με τα γραφικά. Σίγουρα. Τα τζάνκι των μεταγραφικών. Κοιτάξτε να τελειώνετε μέχρι τότε για να απολαύσουμε το Μουντιάλ. Να μπορούμε να βλέπουμε, ρε παιδί μου, το Ουρουγουάι. Κοίτα, βάση πλάνου. Ακτή ελεφαντοστού, χωρίς να είμαστε με το refresh. Βάση πλάνου, μέχρι να αναχωρήσει η ομάδα του Δικεφάλου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και για την Ολλανδία, οι κινήσεις, μεταγραφικές κινήσεις θα έχουν γίνει. Άρα, λογικά μέχρι τις 16-20 του μήνα. Ναι. Βάσει πλάνου πάντα, έτσι. Το ότι ήρθε ο Σύρνα και ήταν εκτός πλάνου είναι άλλο θέμα. Βάσει πλάνου λοιπόν, εκπληκτικό. Ναι, βάσει πλάνου λοιπόν, θα έχουμε τελειώσει. Δηλαδή θα έχουμε ένα καυτό 20ήμερο μέχρι την έναρξη του Μουντιάλ και οι πρώτοι αγώνες. Και μετά θα απολαύσουμε ήρεμοι, ήσυχοι και ωραίοι και το Μουντιάλ, αλλά και την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Για όσους δεν το γνωρίζατε, η κοπέλα που μπήκαμε πριν, που ακούγατε. Ενώ ακούμε τα τραγούδια της, έτσι, ναι. Ενώ τα έχουμε χορέψει, δεν είχαμε ψαχτεί ποτέ ποια είναι. Και την είδαμε χθες να ανοίγει βεβαίως την τελετή έναρξης. Στην τελετή έναρξης. Ναι. Και το όνομα αυτής... Ντούα Λίπα. Λίπα. Έχει συνεργαστεί με τον Χάρης, έτσι. Ναι, πρόκειται για μία χθες κοπέλα. Χθες ήταν με τον Σον Πολ.
ναι, 21 ετών παρακαλώ, έτσι, η οποία τραγούδησε μπροστά σε Άγγλους και Ισπανούς στον τελικό του Champions League. Μια πολύ όμορφη κοπέλα, πολύ ωραία φωνή, με καταγωγή από το Κόσοβο, έτσι, από τη γειτονική Αλβανία, η οποία καθήλωσε, λέει, τους θεατές του τελικού στο στάδιο Ολυμπίνσκι. Μάλιστα, μπράβο στην κοπέλα, έχει πει πολλά γνωστά τραγούδια, ναι, τα οποία δεν τα ξέραμε. 21 ετών με πολύ μεγάλη ήδη καριέρα μπροστά. Μπράβο το κορίτσι. Και τα καλύτερα έρχονται. Μας άρεσε πολύ, γι' αυτό και ξεκινήσαμε με Dua Lipa. Λούπα θα έλεγα. Μην πέσω στη λούμπα αυτήν. Λοιπόν, και πολύ όμορφη βλέποντας φωτογραφίες της. Ναι, 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 είναι εντυπωσιακή. Έτσι. Έχουμε μήνυμα στήριξη σε Ουάρντα, στο Σαλάχ. Πολύ ανέβασε ωραία φωτογραφία ένα story. Επέλεξε ο Ουάρντα για να σταθεί στο πλευρό του Σαλάχ. Ανεβαίνει μια σκάλα όπου υπάρχουν λέξεις σε κάθε σκαλοπατάκι, τα οποία είναι στα αράβικα, οπότε με αυτή τη γραμματοσυρά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι λένε οι λέξεις. Θα λένε αυτά τα υγεία, δύναμη, ναι, επιτυχία, στήριξη, ξέρεις τα κλασικά. Get well soon, Habibi. Το Habibi το χρησιμοποιούν πολύ, είναι σαν το γρήγορα καλά αγάπη μου, ναι, κατάλαβες. Οπότε το πολύ ωραία φωτογραφία με τον Σαλάχ να ανεβαίνει ένα-ένα τα σκαλιά, ούτως ή άλλως. Το διάστημα θα είναι δύσκολο για τον Σαλάχ μετά τον τελικό, μετά τα όσα έγιναν, και ο Κλοπ βγήκε μετά το τέλος του αγώνα και είπε ότι ο Σαλάχ θα πάει στο νοσοκομείο, αν και οι δημοσιογράφοι, κάποιος που έβλεπα στο Twitter, έλεγαν ότι μπήκε κανονικά στο πούλμαν της αποστολής της Λίβερπουλ, έδειχνε καταβεβλημένος, έδειχνε πολύ στεναχωρημένος, αλλά δεν πήγε στο νοσοκομείο, ακολούθησε κανονικά την αποστολή της ομάδας, όλα δείχνουν εξάρθρωση. Όμου είναι δύσκολη περίπτωση. Δύσκολη. Έτσι, δύσκολη περίπτωση. Επειδή μας ακούει, ξέρω. Ναι. Περαστικά. Περαστικά και καλή δύναμη, μω. Να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Πριν συνεχίσουμε, ναι, έχουμε μία φανατική ακροάτρια από μακριά, η οποία έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά. Στην Άννα μας. Χρόνια καλά στην Άννα μας. Να χαίρεται το παοξάκι της που τον μεγαλώνει έτσι και καταλαβαίνει τι θα πει το ΠΑΟΚ είσαι. Έτσι ακριβώς. Και το Λίβερπουλ είσαι. Και το Λίβερπουλ φυσικά. Χρόνια πολλά στην Άννα μας. Χρόνια καλά, γερή, δυνατή και ευτυχισμένη. Όλα τα καλά και βεβαίως τα φιλιά μας στην αγαπημένη Κρήτη. Ναι. Έτσι. Ανούλα, έχεις γενέθλια με τον Κάνιας και το Λιμιό μαζί. Θα τα πούμε μετά. Θα πούμε μετά και τους εορτάζοντες βεβαίως από πλευράς ΠΑΟΚ. Πάμε να κάνουμε μία βόλτα για το πώς έζησε ο κόσμος ή μάλλον πώς μετέδωσε ο κόσμος τις γκολάρες του Gareth Bale. Από Ισπανία ξεκινάμε βεβαίως. Τους αγαπώ τους Ισπανούς. Το ζούνε. Αυτοί και οι Άραβες. Ναι, Μαρή. Αργεντινή. Imaginar un centro que le va atrás a Bale y saca la pierna desde arriba y la clava detrás del arquero así de esta manera con el empeine, porque no sabés en qué dirección vas a ir, no podés intuir como arquero, acá no tiene ninguna responsabilidad, una pirueta en el aire, la agarró arriba, posible de imaginar, estos jugadores que tiene el Madrid, que entra uno, sale otro, entre otras cosas por esto sale campeón.
Por estas cosas sale campeón. Señoras y señores. Βραζιλία. Τρελάθηκε ο Βραζιλιάνος. Και πάλι η Αργεντινή. Ισπανία. Νομίζω ότι ήταν το πιο συντονισμένο πω που ακούστηκε. Στο σαλόνι μου βάλε τι έγινε. Στο σαλόνι. Στο, ξεκινάμε με το δικό στο σαλόνι. Το πιο συντονισμένο πω που ακούστηκε από όλη την παρέα με το που βάζει, πιάνει ο Μπέιλ αυτό το γκολ και βλέπουμε ότι η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Δεν υπήρχε καμία αντίδραση. Δεν ούτε ακούστηκε από... γκολ, δεν ακούστηκε όχι. Ακούστηκε ένα... Που ήμασταν Λίβερπουλ και Ρεάλ μέσα στο σαλόνι. Πιάσαμε όλο το κεφάλι μας και κάναμε πω. Το πιο συντονισμένο πω που ακούστηκε ποτέ σε βραδιά Champions League, νομίζω. Όπως το πρώτο, πάλι δεν ακούστηκε γκολ στον Μπενζεμά. Κάναμε όχι, 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 ναι. Όχι, όχι. Λοιπόν, να βάλουμε και ένα ηχητικό από Ρομπέρτο Κάρλος, ο οποίος ήταν σχολιαστής για την τηλεόραση της Ρεάλ Μαδρίτης. Ξετρελαμένος, νομίζω ότι η εικόνα πουλάει πάρα πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και από τον ήχο, από την περιγραφή των Ισπανών, των Ισπανόφωνων γενικότερα, μπορείτε να καταλάβετε τι είδαμε, τι ζήσαμε και πώς το περιέγραψαν εκείνοι αυτό το γκολ, αυτό το εκπληκτικό γκολ του Γκάρεθ Μπέιλ, ο οποίος όχι πήρε το αίμα του πίσω, νομίζω ότι
Είσαι ο Μπέιλ. Φώναξε παρόν. Είσαι ο Μπέιλ. Λοιπόν, θα πούμε και για τον Μπέιλ και πώς τον είχε πιάσει η κάμερα πριν από έναν μήνα να λέει κάτι κατά του Ζιντάν, να μην πανηγυρίζει γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης. Γενικώς το κλίμα δεν ήταν το καλύτερο δυνατό και ξαφνικά είναι ο άνθρωπος του τελικού. Ας δούμε όμως και σε ακούσουμε Ρομπέρτο Κάρλος. Μαζί με Ισπανούς βεβαίως σχολιαστές. Έχει φύγει ο Ρομπέρτο Κάρλος μαζί με όπως τη θέση του στο κάτω. Ναι. Φύγαν τώρα όλοι μαζί παρέα κάτω. Αγκαλίτσες. Εκπληκτικό, μοναδικό, είναι ο βασιλιάς των σπορ. Καταλαβαίνω τώρα ότι η μπασκετική και των άλλων αθλημάτων μπορεί να το πάρετε, να το ακούσετε κάπως βαριά, κάπως σκληρά, αλλά νομίζω ότι τόσα συναισθήματα μαζεμένα, τέτοια εναλλαγή συναισθημάτων σε άθλημα, μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να σου προσφέρει, έτσι. Μαγεία. Γι' αυτό κιόλας αποκαλείται βασιλιάς των σπορ, γι' αυτό κιόλας την μπάλα την αποκαλούμε στρογγυλή θεά. Και χθες ο τελικός είχε πολλά συναισθήματα. Είτε είσαι Ρεάλ είτε είσαι Λίβερπουλ, δεν γίνεται να μην έχεις, να μην δεις με συμπόνια, έτσι, τον Κάριους. Ήταν ο μοιραίος της βραδιάς. Δηλαδή, μετά το πουλάκι μου έκλαψε πολύ μετά. Δηλαδή, αν βάλεις το κλάμα του Σαλάχ και του Καρβαχάλ, δεν συγκρίνεται με τίποτα με το κλάμα που έριξε ο Κάριους μετά, γιατί αισθανόταν ότι είναι καθαρά δική του ευθύνη. Πρέπει, επειδή έχουμε διάφορες τραγικές ιστορίες στο ποδόσφαιρο, θέλει λίγη προσοχή στο κράξιμο. Οκ, okay, να τρολάρουμε, να κάνουμε λίγο την πλακίτσα μας, τι γκολ έφαγε κτλ. Γιατί είναι. Και τα δυο είναι χαζά. Λοιπόν, και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο για να τα πάρουμε από την αρχή, έτσι. Ξεκινάει με ένα δοκάρι του Ίσκο, έτσι. Ναι. Με ένα δοκάρι του Ίσκο και ξαφνικά ο Ζιντάν κάνει αλλαγή τον Ίσκο. Νομίζω ότι κάπου εκεί όλοι. Άλλαξε όλο το παιχνίδι. Ναι, αλλά λες, ρε παιδί μου, καλά βγάζει τον Ίσκο, πιο τεχνίτης. Και ήταν ο μοναδικός που είχε μια κίνηση με την μπάλα μέχρι εκείνη την ναι, ώρα. Ναι, που έδειχνε το πράγματα. Τρία δευτερόλεπτα πριν γίνει η αλλαγή. Και γίνεται η αλλαγή, εννοείται ότι όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι, προπονητές σαλονιού, κερκίδας, καφενείου, προπονητές πίτσας, μπύρας, σχολιάσαμε την αλλαγή του Ίσκο, αλλά Ζιντάν, έτσι. Ζιντάν, στα 2,5 χρόνια παρουσίας στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, είσαι ο πιο πετυχημένος τεχνικός και είσαι γενικότερα τρία πιο πετυχημένος. Τρία συνεχόμενα Champions League, παιδιά. Στα 2,5 χρόνια παρουσίας. Εσύ βγες και πες κάτι για τον Ζιντάν. Όχι, τίποτα. Τι να πεις. Θα σου πει καλησπέρα, τρία στο εδώ. Στον Gareth Bale πες το αυτό. Ναι. Λοιπόν, και κάνει αλλαγή ο Ζιντάν, βγάζει τον Ίσκο και ρίχνει τον Gareth Bale. Δεν τον είχαμε δει πάρα πολύ τον Μπέιλ φέτος μέσα στη σεζόν. Γενικώς μια πολύ ιδιόμορφη σεζόν για τον Ουαλό, μια δύσκολη σεζόν. Πολλά γράφτηκαν για την σχέση του με τον Ζιντάν, πολλά τα σενάρια ότι αποχωρεί. Πριν ένα μήνα περίπου τον είχε πιάσει η κάμερα να λέει κάτι κατά του Ζιντάν, να μην πανηγυρίζει γκολ της Ρεάλ. Γενικώς το κλίμα δεν ήταν το καλύτερο δυνατό για τον Μπέιλ. Η σχέση του με την Ρεάλ φάνηκε ότι περνάνε κρίση, έτσι, ότι βρίσκονται σε κρίση. Και ξαφνικά μπαίνει μέσα, έτσι, στο 60, πότε μπήκε. Ναι, κάπου εκεί. Στο 60.
και παίρνει το παιχνίδι. Και παίρνει ένα παιχνίδι μόνος του. Να πούμε βέβαια ότι την αρχή κάνει ο Μπενζεμά. Την αρχή έκανε ο Κάριος, όχι ο Μπενζεμά. Ναι, σωστά. Την αρχή έκανε ο Κάριος, ο οποίος ενώ μαζεύει την μπάλα σε μια προσπάθεια του κρος και λες «ΟΚ, okay, συνεχίζεται το παιχνίδι», ξαφνικά πάει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τα χέρια και πετάει την μπάλα πάνω στον Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος, εντάξει, Καρίμ Μπενζεμά, αγόρι μου, δηλαδή όσο και να σε αγαπάμε, όσο και να σε στηρίζουμε, τέλος πάντων. Άφαντος. Λοιπόν, λίγα πράγματα χθες και από τον Καρίμ Μπενζεμά. Δηλαδή είναι προσβολή για τους υπόλοιπους το ότι γράφτηκε το όνομα του Μπενζεμά στον πίνακα το σκόρερ. Όχι, όχι, θυμάμαι ένα σουτ που επιχείρησε, το οποίο πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι. Ναι, αυτό. Κάτι άλλο που Μπενζεμά, όχι, δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Ναι, πέμπτο γκολ του Γάλλου, όμως το φετινό Champions League. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτό θα σου πω εγώ, αλλά πέντε γκολ σημείωσε λοιπόν το κοντέρ του και πάει να δώσει ο Κάριος συνέχεια στο παιχνίδι ενώ το σκορ είναι στο 0-0, ενώ έχουν γίνει όσα έχουν γίνει στο πρώτο ημίχρονο και φυσικά ο Μπενζεμά δεν έχει φύγει από εκεί, βρίσκεται ακόμη ψηλά και πώς τη διαβάζει τη φάση, πώς διαβάζει την γκάφα, θα μου πεις σαν να τη στέλνει και πάνω του, η αλήθεια είναι. Μα να σου πω κάτι, έχει κόψει και ταχύτητα, δηλαδή δεν την κυνηγάει τη φάση. Ναι, δεν πάει καν να πιέσει τον τερματοφύλακα. Στέλνει την μπάλα πάνω στον Μπενζεμά, που οποίος έβγαλε την κόντρα και φυσικά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Με τι ψυχολογία είσαι στον τελικό του Champions League, έτσι. Και βάζεις και γκολ μετά. Όχι. Και δίνεις ένα τέτοιο δώρο στον αντίπαλο, που δεν είναι όποιος και όποιος. Έρχεται από δύο συνεχόμενα, δύο σερί τρόπαια, δύο σερί τελικούς και του δίνεις αφάντσο τέτοιο γκολ. Και λες δεν γίνεται να βάζεις τα χεράκια σου και να βγάζεις μόνο στα ματάκια σου, γιατί με τα χεράκια το κάνει κιόλας. Αδικία. Τραγική φιγούρα του τελικού ο πορτιέρε της Λίβερπουλ. Λορίς Κάριους. Έτσι ακριβώς, ο Γερμανός αυτός τερματοφύλακας, ο οποίος κάνει την πρώτη γκάφα γιατί είχε και συνέχεια. Βέβαια τα πάντα είναι θέμα ψυχολογίας στο ποδόσφαιρο και είναι πολύ δύσκολο να βρεις τα ψυχικά αποθέματα και να διαχειριστείς τέτοιες καταστάσεις, ειδικά σε έναν τελικό, έτσι, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Πρέπει να πάμε όμως στο διάλειμμα, να βάλουμε μία ανωτελεία και να επανέλθουμε με Κάριους και τα όσα έγιναν, τα όσα είπε ο Κλοπ, το κλάμα του Κάριους μπροστά στους φίλους της Λίβερπουλ, το σπουδαίο χειροκρότημα των φίλων της Λίβερπουλ που είδαν ότι έχασαν έναν τελικό και αυτός ο τελικός έχει ευθύνες, έχει ονόματα, έτσι, αλλά παρόλα αυτά τον χειροκρότησαν θερμά. You'll never walk alone, Κάριους, έτσι, στην πράξη. Κρίμα το παιδί. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε, 11 και 10, μπουγάτσα με hangover ακούτε, με τελικό ασχολούμαστε βεβαίως, τέτοια μέρα, τέτοιο πρωινό, μετά τον τελικό, με τι θα ασχολούμασταν. Χαρά μας. Χαρά μας, βεβαίως. Θες επικό tweet για τον Κάριους. Βεβαίως. Για εμάς που ήμασταν άχρηστοι στο ποδόσφαιρο ως πιτσιρικάδες και όταν μας έβαζαν τέρμα τρώγαμε τα κοροϊδίστικα γκολ το ένα μετά το άλλο, το γεγονός ότι ένας δικός μας έφτασε μέχρι τον τελικό Champions League δικαίωση. Είναι μια δικαίωση. Για όλους αυτούς λοιπόν είναι μια δικαίωση. Τα Τζουρίς βεβαίως είναι μαζί μας. Billiard and Bowling Center Τζουρίς. Απολαύστε παιχνίδι στα Τζουρίς. Μπιλιάρδο με 7 αμερικάνικα, 6 γαλλικά τραπέζια και πινκ-πονκ. Παίξτε bowling στα Τζουρίς και κερδίστε στα δύο παιχνίδια άλλο ένα δώρο. Μέχρι τις 8 το βράδυ φοιτητές παίζουν με 2 ευρώ και με 1,5 τα παιδιά. Απολαύστε τους αγαπημένους σας αγώνες. Παίξτε επί τραπέζια και PlayStation. Αναλαμβάνουν και παιδικά πάρτι. Παπαναστασίου 58. Μάλιστα. Λοιπόν, και κάνει την πρώτη γκάφα ο Κάριους, έτσι, και δίνει το ελεύθερο, ρίχνει την μπάλα, δίνει την μπάλα πάνω στον Μπενζεμά, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Νομίζω ότι τα όσα ακολουθούν μετά δείχνουν την τραγική φιγούρα του τελικού, είναι ο Γερμανός τερματοφύλακας, αλλά η ξυλαίωση έρχεται, έτσι. Βρίσκουν τα ψυχικά αποθέματα και σκοράρουν γκολ. Είναι άμεση η πίεση, δηλαδή τους βλέπεις. Έτσι ακριβώς. Πολύ σκληρή για να πεθάνει η Λίβερπουλ μετά το γκολ, μετά την ψυχρολουσία του τέρματος από τον Μπενζεμά. Και θα ήταν πολύ άσχημο να κρινόταν ένας τελικός από τέτοιο γκολ. Από τέτοιο γκολ θα μου πεις. Γιατί κρίθηκε εν μέρη. Γιατί άλλο είναι να σκοράρει η Λίβερπουλ ένα κανονικό γκολ και να είναι 0-1 το παιχνίδι, και άλλο αυτό το γκολ να είναι ισοφάρισης. Να σκοράρει η Ρεάλ. Όχι η Λίβερπουλ. Όχι, όχι.
για τη Λίβερπουλ λέω, ένα τέτοιο ωραίο γκολ κανονικό από στημένη φάση. Είναι άλλο να γίνεται το 1-1 με αυτό το γκολ και άλλο να γινόταν το 0-1. Υπάρχει μια προσωρινή ανακούφιση μετά το γκολ του Μανέ. Η Λίβερπουλ φέρνει πάρα πολύ γρήγορα του το πολύ μάτς. Καλού Μανέ. Νομίζω ότι ήταν ο μόνος, αν θέλει, ο μόνος. Ναι, ήταν αυτός που έδειξε να το πιστεύει μέχρι τέλους, να το παλεύει μέχρι τέλους. Αυτός που είχε τα ψυχικά αποθέματα για να το κυνηγήσει μέχρι τέλους. Αυτός και ο Βαϊνάλντουμ κρατηθήκανε. Και αυτός ο οποίος μέχρι τέλους το πάλεψε και έφερε το παιχνίδι στα ίσα μετά τον γκολ του Μπενζεμά. Με κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, πρώτη κεφαλιά του Λόβρεν και από πίσω ο Μανέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Και εκεί βεβαίως έρχεται ο άνθρωπος του τελικού. Νομίζω ότι η συνέχεια έχει μία υπογραφή. Γκάρεθ Μπέιλ μπαίνει μέσα αντί του Ίσκο και κάνει τον τελικό, μετατρέπει τον τελικό σε one man show με αυτό το απίστευτο ψαλιδάκι, το οποίο πιάνει δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα μιλάμε για το καλύτερο goal, έτσι, στην ιστορία των τελικών του Champions League, αν όχι το καλύτερο, και είμαστε υπερβολικοί, για ένα από τα καλύτερα goal. Να είσαι ο Μπέιλ. Και του ζητάνε με την Leverkusen. Να ξέρεις αυτό ακριβώς, να ξέρεις ότι στον πάγκο προπονητής είναι ο Ζιντάν και να βλέπεις μετά εκ των υστέρων σε βίντεο το πώς αντέδρασε ο Ζιντάν όταν είδε το γκολ που πέτυχες. Έτσι. Φοβερή αντίδραση. Πιάνει το μέτωπό του, σαν να λέει, είναι αυτό που κάνει. Πιάνει το μέτωπό του, κάνει το χέρι. Τι ήταν αυτό, δηλαδή πάνω κάτω. Απίστευτες αντιδράσεις από τον Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος ήταν στον πάγκο όρθιος και παρακολουθούσε το παιχνίδι. Τρομερό γκολ. Με αυτό το γκολ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην Ρεάλ Μαδρίτης. Και πάλι ο ίδιος άνθρωπος κλείδωσε την νίκη, κλείδωσε τον τελικό, κλείδωσε το τρόπαιο όταν έτσι είχε μια έμπνευση από αρκετά μακρινή απόσταση να επιχειρήσει το σουτ. Αλλά τον Κάριους σε πολύ κακή βραδιά, έτσι, σε πάρα πολύ κακή βραδιά, όντας επηρεασμένος, θα πω ψυχολογικά, από το πρώτο γκολ, από την γκάφα του πρώτου γκολ και να χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του για το 3-1. Είναι το κρίμα της υπόθεσης. Ζήτησε συγγνώμη, έκανε μια σύντομη δήλωση μετά. Ναι. Το ρωτήσανε και είπε: «Δεν αισθάνομαι τίποτα τώρα. Χάσαμε και λυπάμαι για όλους. Ζητώ συγγνώμη από την ομάδα και τον κόσμο. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, αλλά αυτή είναι η ζωή του τερματοφύλακα. Λυπάμαι για τα γκολ που μας κόστησαν τον τίτλο». Βεβαίως όλη η Λίβερπουλ στο πλευρό του και ήταν πολύ ωραίες εικόνες, γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό πρεσβεύει το ποδόσφαιρο, με τους παίκτες της Ρεάλ να πηγαίνουν πάνω στον Κάριους για να τον παρηγορήσουν. Ήταν οι κάμερες στραμμένες πάνω του, νομίζω ότι θα κάνει χρόνια να το ξεχάσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κρίμα. Αλλά από την άλλη σκέφτεσαι ότι τέτοια λάθη πληρώνονται, με την έννοια ότι λένε, ρε παιδί μου, ότι η ομάδα ξεκινάει από τον τερματοφύλακα. Έτσι. Και η Λίβερπουλ είχε μια πληγή στη συγκεκριμένη θέση, έτσι. Ναι. Επέλεξε ο Κλοπ να δώσει φανέλα βασικού στον Κάριους. Ο Κάριους θα είναι ο τερματοφύλακας της Εθνικής Γερμανίας τώρα. Όχι βέβαια. Γιατί δεν το θέλουν τον Νόιερ. Όχι βέβαια. Μίλησα μόνο για λίγο μαζί του μετά το τέλος του αγώνα. Δεν υπάρχει τίποτα να πούμε αυτή τη στιγμή. Πραγματικά τον νιώθω. Κανένας δεν θέλει να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Τα λάθη ήταν ξεκάθαρα. Δεν έχουμε κάτι να πούμε γι' αυτό. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσει και θα το κάνουμε μαζί. Θα είμαστε μαζί του. Αυτό είναι το σίγουρο, είπε ο Γιούργεν Κλοπ όταν ρωτήθηκε για τον Κάριους. Νομίζω ότι αν ένα πρόσωπο έτσι συγκεντρώνει πάνω του όλο το ενδιαφέρον, αυτός είναι ο Γερμανός τερματοφύλακας και γι' αυτόν μίλησε ο Κλοπ. Μετά το τέλος του αγώνα και αυτός και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του πήγαν μπροστά στους οπαδούς της Λίβερπουλ, οι οποίοι είχαν κατακλείσει το γήπεδο. Ο ίδιος δεν μπορούσε να τους κοιτάξει κατάματα, έτσι. Φανερά επηρεασμένος, έκλαιγε. Έκλαιγε. Έβαζε τη φανέλα μπροστά στο πρόσωπό του, ζητούσε με τον τρόπο του συγγνώμη, ότι αυτός ήταν ο υπεύθυνος, ότι από αυτόν χάθηκε το παιχνίδι, και νομίζω ήταν ακόμη πιο συγκλονιστική η αντίδραση των οπαδών της Λίβερπουλ, οι οποίοι τον χειροκρότησαν. Λάθη είναι, ανθρώπινα είναι τα λάθη. Ο ίδιος ξέρει, νομίζω ότι δεν πονάει κανένας περισσότερο, κανένας οπαδός της Λίβερπουλ
περισσότερο από τον ίδιο τον Κάριους, έτσι. Και το πόσο δύσκολο θα είναι το διάστημα μέχρι να συνέλθει από αυτό το σοκ του τελικού και να ειδικά επανέλθει. Ειδικά για τον τερματοφύλακα, δηλαδή και ο αμυντικός μπορεί να βάλει ένα αυτογκόλ, αλλά η θέση του τερματοφύλακα είναι τέτοια που όταν κάνεις τέτοιες γκάφες είσαι χειρότερα από όλους. Το να κάνει, ενώ συγκριτικά με τους άλλους ποδοσφαιριστές, ναι, μέσα στο, ναι, το να χάσεις ένα τετατέτ ή ένα δοκάρι και έξω, αν είσαι επιθετικός, ή να κάνεις μια λάθος τρίπλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ακόμη και να δώσεις την μπάλα και να δώσεις το πλεονέκτημα στον αντίπαλο, κανένας δεν θα το θυμάται. Ενώ τα γκολ που οι γκάφες του τερματοφύλακα, νομίζω ότι σε στιγματίζουν μια ζωή. Γι' αυτό αυτή η θέση είναι μοναχική, είναι πιο δύσκολη, μπορεί να είναι μια δουλειά ομαδική. Θέλει προσωπικότητα. Και δεν φταίει ο Κάριους αν δεν μπορούσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, έτσι. Αν βρέθηκε αυτό σε έναν τελικό, έτσι, και αν του έδωσαν φανέλα βασικού. Ή το ποιες δυνατότητες έχει, έτσι. Θυμήσου το γκολ που δέχτηκε ο Γλυκός πέρυσι στον τελικό και την ανακούφιση που είχε όταν μπήκε μετά τον γκολ του Ενρίκε, γιατί ουσιαστικά σβήστηκε εντός εισαγωγικών το δικό του λάθος. Ναι, απλά εδώ είναι δεν δύσκολο. Είναι μία γκάφα, είναι δύο γκάφες, είναι σκληρό, είναι τελικός Champions League, είναι άλλες οι συνθήκες, πολύ πιο δύσκολες, πολύ πιο σκληρές για τον τερματοφύλακα. Ο Κλόπ, ο οποίος ρωτήθηκε στην συνέντευξη τύπου και για τον Σαλάχ, ο Μο πήγε στο νοσοκομείο για ακτινογραφίες. Είναι είτε η κλίδα είτε ο ώμος του. Τα πράγματα είναι άσχημα για τον Μο, για εμάς, για την Αίγυπτο. Οι τραυματισμοί είναι μέρος των σκορ που δεν μου αρέσει και νομίζω ότι δεν αρέσει σε κανένα. Δεν αρέσει στους ποδοσφαιριστές, δεν αρέσει στους φιλάθλους, δεν αρέσει στους οπαδούς, σε κανέναν βλέποντας ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Για την ακρίβεια, χάσαμε και κάτι, είπε ο Κλόπ, τον Μο. Έκανα το καλύτερο που μπορούσα και δεν ήταν αρκετό. Ζητάω συγγνώμη. Μπράβο. Ρωτήθηκε βεβαίως και για τον Γκάρεθ Μπέιλ και αν η μεταγραφή των 110 εκατομμυρίων ευρώ έκανε τη διαφορά. Θα ήθελα να απαντήσω αρνητικά, αλλά πιθανότατα δεν θα ήταν αυτή η αλήθεια. Το ψαλιδάκι ήταν απίστευτο γκολ. Χρειάζεσαι και τύχη σε ένα τελικό, αλλά εμείς όχι μόνο δεν είχαμε τύχη, αλλά είχαμε και ατυχία. Έτσι είναι η ζωή, θα συνεχίσουμε. Ανέφερε ο Κλόπ, ο οποίος στάθηκε βεβαίως στο πλευρό του Κάριους, αλλά και στο πλευρό του Σαλάχ. Ήταν άτυχη η Λίβερπουλ, εδώ που τα λέμε. Και μιας και μιλάμε, είναι και λίγο να σε θέλει το παιχνίδι. Και μιας και μιλάμε για Μπέιλ, ακούστε λοιπόν, εσύ Ελενάκη μου μπορείς να κάνεις τη μετάφραση, ναι, τα όσα είπε, λέει και για το μέλλον του, ότι θα πρέπει να καθίσουμε με τον ατζέντη μου, στο τέλος τα λέφτα, και να δούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι, γιατί εγώ θέλω να παίζω και όπως είπαμε προηγουμένως, η χρονιά ήταν δύσκολη, η χρονιά ήταν ιδιόμορφη για τον Γκάρεθ Μπέιλ, σκέφτεται να φύγει. Βεβαίως ο Φλωρεντίνο Πέρεθ χθες άκουσε πολλά από τις ποδοσφαιριστές του, έτσι όπως και ο Ζινεντίν Ζιντάν, και από τον Ρονάλντο και από τον Μπέιλ. Πολύ απογοητευμένος που δεν ξεκίνησα το παιχνίδι. Φυσικά και ήμουν απογοητευμένος που δεν ξεκίνησα. Το καλύτερο που μπορούσα να κάνω ήταν να μπω και να κάνω τη διαφορά. Πρέπει να είναι το καλύτερο γκολ στην καριέρα μου. Μεγαλύτερη διοργάνωση είναι το Champions League. Για το καταπληκτικό γκολ. Για την αντίδραση του Ζιντάν. Όταν μπαίνω πρέπει να κάνω τη διαφορά. Ξέραμε τι με τους άλλους λέει να τα λένε αυτά στην αρχή. Ξέρουμε πόσο πεινασμένοι και αποφασισμένοι είμαστε. Κάτι που δείξαμε και σήμερα. We let everyone else speak. We know how hungry we are in the change room. We always
we speak about how prepared, how motivated, how determined we are, and showed it again today. Should we do our annual question about whether you're ever going to return to the Premier League now then? Για το αν θα επιστρέψεις στην Premier League. Obviously, I need to be playing. I need to be playing week in, week out, and that hasn't happened this season for one reason or another. I had about 5-6 week injury at the start of the season, and I've been fit ever since. So, yeah, obviously now I'll have to sit down in the summer and discuss it with my agent, and yeah, take it from there. Πρέπει να παίζω κάθε εβδομάδα, είπε, και αυτό δεν συνέβη φέτος για τον έναν ή τον άλλο λόγο. Είχα και κάποιους τραυματισμούς, ναι, βεβαίως, στην αρχή της. Οπότε ήταν χρονιάς. Λογικό να απουσιάζω. Θα πρέπει όμως το καλοκαίρι να κάτσω να συζητήσω το μέλλον μου με τον ατζέντη μου και θα δούμε τι θα κάνουμε. Νομίζω ότι το καλύτερο το κράτησε για το τέλος ο Γκάρεθ Μπέιλ. Γιατί αυτός ο τελικός είχε την υπογραφή του και νομίζω ότι έπρεπε να δώσει το στίγμα των σκέψεών του, αλλά και το πώς αισθάνεται. Θέλω να είμαι σε μια ομάδα που θα παίζω, έτσι. Είχα μια δύσκολη χρονιά, οπότε το καλοκαίρι θα καθίσω μαζί με τον ατζέντη μου και να δούμε τι θα γίνει. Ένας Μπέιλ, ο οποίος φαντάζομαι ότι οι προτάσεις έρχονται και πάνε για τον Μίστερ 100 εκατομμύρια, έτσι. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, όποιον θέλει, τον κρατάει. Δεν το είπε αυτό. Είπε ότι αυτή είναι η στιγμή. Θα το έλεγε άλλος, ρε παιδί μου, αν ήταν στη... γι' αυτό, γιατί έχουμε αυτή την ατάκα του Μπέιλ. Έχουμε την ατάκα του Ρονάλντο, ο οποίος πέταξε βόμβα. Ο Ρονάλντο, ο οποίος δευτερόλεπτα μετά την κατάκτηση του τροπέου από την Ρεάλ Μαδρίτης, ρίχνει έτσι τη βόμβα. Ήταν πολύ ωραία που ήμουν στη Μαδρίτη. Ήταν. Παρελθοντικός χρόνος. Και τις επόμενες μέρες θα δώσω μια απάντηση στους οπαδούς που ήταν πάντα στο πλευρό μου. Απόλαυσα τη στιγμή. Και έρχεται ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ, για να ξεκαθαρίσει το θέμα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να μιλήσει. Το σημαντικό μία μέρα σαν και σήμερα είναι η ομάδα. Είμαστε ευτυχισμένοι με τον Ρονάλντο. Έχει 5 ευρωπαϊκά. Όπως και εγώ. Δεν είναι θέμα αν μπορεί να μείνει, είναι ότι έχει συμβόλαιο. Και ο Ράμος πήρε θέση. Βεβαίως, σαν αρχηγός, ναι, της ομάδας πήρε θέση και ο Σέρχιο Ράμος. Πιστεύω πως ο Κριστιάνο θα μιλήσει συνολικά για όλη την πορεία του. Αν υπάρχει κάτι από πίσω, θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένος σήμερα κιόλας. Πάντως πολύ άστοχο το timing, έτσι. Να έχεις... Αγάπη μου, αν είχε σκοράρει 1-2 γκολάκια, δεν θα έλεγε τίποτα χθες. Ο οποίος Κριστιάνο πάει να τελειώσει τη φάση. Άμα δεν σε θέλει, Κριστιάνο, δεν σε θέλει με τίποτα. Και μπαίνει μέσα ένας οπαδός και του χαλάει όλη τη φάση. Τα νεύρα του Κριστιάνο. Τι να σας πω. Παρ' όλα αυτά, δήλωσε να αλλάξει όνομα το Champions League. Θέλει να το πούνε CR7. Είναι από αυτά τα ταπεινά του ναι. Κριστιάνο. Ποιος είναι πιο ταπεινός, ο Κριστιάνο. Ο Κριστιάνο ή ο Ζιντάν. Ο Ζιντάν είναι ταπεινός. Είναι ταπεινός. Συγγνώμη. Ποιον. Ο Ζλάταν. Ναι. Ποιος είναι, νομίζω ότι ο Ζλάταν το έχει κάνει μόδα, γιατί ξέρει ότι... Ότι υποκρίνεται, ενώ το Ρονάλντο είναι... Δηλαδή, αληθινό. Πιστεύω ότι ο Ρονάλντο θα βγει και θα πει, ας το ονομάσουν το Champions League, Κριστιάνο Ρονάλντο, 7. Ενώ ο Ζλάταν, επειδή υπάρχει μια τάση αυτή για το Θεό και όλα αυτά τα χιουμοριστικά, ναι, που έχουν βγει, του δίνει τροφή, ρε παιδί μου, το κρατάει ως τάση. Ενώ είχε ένα μύθο να συντηρήσει. Ναι. Ενώ ο Κριστιάνο το βγαίνει αυθόρμητο, είναι όλο, ναι, φυσικό. Και βεβαίως είχαμε και συγχαρητήρια από την Μπαρτσελώνα, έτσι, συγχαρητήρια στην Ρεάλ Μαδρίτης. Όχι, και από την Μπαρτσελώνα. Βεβαίως, χθες το βράδυ στο Twitter συγχαρητήρια στην Ρεάλ Μαδρίτης για την κατάκτηση του Champions League. Έτσι, ποδοσφαιρικός πολιτισμός, ποδοσφαιρική ανατερότητα. Σε αυτά τα διασυλλογικά δεν χωράνε οπαδικά. Και βεβαίως σήμερα έχουμε και μία τοποθέτηση από τον ιστορικό αρχηγό της Μπαρτσελώνα, τον Κάρλες Πουγιόλ, ο οποίος συνεχάρει δημόσια την Ρεάλ Μαδρίτης. Συγχαρητήρια στη Ρεάλ Μαδρίτης για τα 4 Champions League σε 5 χρόνια με μία από τις καλύτερες ομάδες της Μπαρτσελώνα στην ιστορία. Θα πρέπει να σκεφτούμε τις προτεραιότητές μας. Το πρωτάθλημα δεν μπορείς να το πετάξεις, αλλά στο κύπελο πρέπει να αγωνίζονται εκείνοι που δεν παίζουν τακτικά. Το Champions League είναι όμως η κορυφή. Νομίζω πως η Μπαρτσελώνα είχε πάντως μία υπέροχη σεζόν. Αρχηγός και στις δηλώσεις του ήταν, είναι και θα παραμείνει ο Κάρλες Πουγιόλ.
Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι τα αναλύσαμε όλα, έτσι. Τα του τελικού. Τα του τελικού. Δεν έχει κάτι άλλο να προσθέσουμε. Έφτασε στην Μαδρίτη πριν από λίγο η αποστολή της Real με την κούπα του Champions League. Σήμερα το πρωί η αποστολή βεβαίως προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης. Πρώτος έκανε την εμφάνισή του με κουστούμάκι από ό,τι βλέπω, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πιο επίσημη ένδυση. Χωρίς γραβάτα, με φανελάκι από μέσα. Ράμος. Και το απόγευμα θα ακολουθήσουν έτσι αυτά τα πολύ ωραία τα πανηγυρικά με την παρέλαση στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, συγχαρητήρια στη Ρεάλ. Δεν βαρεθήκανε. Κάθε χρόνο. Τρία χρόνια τώρα σε ρί. Και είσαι οπαδός Ρεάλ. Πάλι στο δρόμο. Πάλι στο δρόμο. Πάλι να κατέβουμε. Η συνήθεια που έγινε λατρεία λοιπόν για την Ρεάλ. Για τρίτη είναι ασύλληπτο. Είναι ασύλληπτο αυτό που έχει πετύχει η Ρεάλ. Είναι στην κορυφή. Είναι στην κορυφή. Τι να κάνουμε. Μια από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Τα νούμερα, τα τρόπαια, όλο αυτό δείχνουν. Όταν ξεκίνησε η μετάδοση, θυμάσαι που ο Σπίκερ είπε ότι η εντεκάδα αυτή είναι ίδια τα τελευταία δύο χρόνια με τον τελικό τον περσινό και τον προπέρσινο. Ναι, ναι, με τον τελικό στο Κάρντιφ. Λοιπόν, αυτά και από τον τελικό του Champions League. Καλά να είμαστε, να έχουμε έτσι μια γεμάτη σεζόν και την νέα χρονιά, ποδοσφαιρική σεζόν. Ελπίζουμε να μην δούμε Ρεάλ πάλι στον τελικό. Εσείς που είστε φίλοι της Ρεάλ, να μας συγχωρείτε, να δούμε κάτι διαφορετικό, έτσι, να δούμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, πήγε 11.30, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε για τα τζουρίς που ήταν στην παρέα μας και παίζουμε να πάμε στο διάλειμμα. Θα είχε κόσμο χθες, να δουν όλοι εκεί πέρα βέβαια το παιχνίδι, παίξατε και bowling και ping pong, έχει και photoplay, έχει και επιτραπέζια παιχνίδια, βλέπουμε και τους αγώνες μας. Παπαναστασίου 58 στην περιοχή Ιπποκρατίου, κάνουν και παιδικά πάρτι, δηλαδή χθες να είσαι μπαμπάς. Κάνεις ένα παιδικό πάρτι. Ανετότατα. Τα βάζεις μέσα όλα τα παιδιά. Τα παρκάρεις. Κλειδώνεις και την πόρτα. Γιατί έτσι λες θα παίξετε. Ναι, και εμείς θα δούμε το μάτς. Ναι, να υπάρχει μια κοπέλα υπεύθυνη για να βγαίνουν τα παιδιά να τρώνε, να πίνουν χυμούς και τα σχετικά. Για να δεις και το μάτς. Πες εσύ για τους άτυχους που είχαν χθες γάμο. Και όχι καλεσμένους που δεν πας. Αυτούς που παντρεύτηκαν. Θέλω να σου πω ότι έχω βρεθεί σε γάμο μέρα τελικού Champions League. Ήσουν πρωτοκλασάτη καλεσμένη. Έπρεπε δεν οπωσδήποτε. Δεν ήμουν πρωτοκλασάτη, αλλά έπρεπε να παραστώ. Έπρεπε. Έβαλες πάνω τη γυναικεία και ανθρώπινη φύση σου πάνω από το ποδόσφαιρο. Κινητό. Α, κινητό. Α, πέρυσι, ναι. Κινητό. Θυμήθηκα. Μπράβο, μπράβο. Κινητό. Το live στο κινητό. Ναι. Έτσι όπως ήταν το μπουκάλι του κρασιού, ρε παιδί μου, στο τραπέζι. Το κινητό ήταν. Το κάνεις θήκη για να στηρίζεται. Το είχαμε βάλει έτσι και είχαμε μαζευτεί όλοι με θέα το κινητό. Δηλαδή το κινητό ήταν πλάτη στην πίστα. Ότι και καλά βλέπουμε και την πίστα τι γίνεται. Δεν είχαμε γυρίσει πλάτη. Απλά είχαμε το κινητό μπροστά και τέλειο βλέπαμε. Άλωθη. Δεν είχαμε φωνή. Αλλά είχαμε εικόνα. Ναι, δηλαδή δεν χάναμε κάτι, η αλήθεια είναι. Αυτά. Άμα θέλεις, βρίσκεις τρόπο. Αλλά, παιδιά, ο γαμπρός, πες μου τι να κάνει, να βάλει το κινητό πίσω από τον παπά. Ο γαμπρός, τέτοιες μέρες, παιδιά, εκεί το δηλαδή, Μάιο. Δηλαδή, καλό μέσα είναι το Μάιο να μην κανονίζετε να μέσα Μαΐου, εκεί να υπολογίζουμε λίγο τις ημερομηνίες. Και ο Ιούνιος είναι μια χαρά περίοδος. Θα μου πεις, έχει Μουντιάλ. Θέλω να τα βάλετε μια κάτω φορά λίγο. Στα 4 χρόνια. Να τα υπολογίσετε, έτσι ακριβώς. Υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες. Πώς δίνουμε εμείς άδειες με βάση την προετοιμασία τα ευρωπαϊκά του ΠΑΟΚ για να μην συμπέσουν. Εμείς είμαστε χαζές και δεν έτσι κλείνουμε τις διακοπές μας από τον Γενάρη. Έτσι ακριβώς. Τελευταία στιγμή, μόνο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ότι δεν έχετε σηκωθεί ακόμη από το κρεβάτι για να πιείτε τον καφέ σας, για να ετοιμαστείτε, για να φύγετε. Για να πάτε θάλασσα. Για να πάτε θάλασσα. Γιατί για να τους πετύχει η βροχή στα μέσα της διαδρομής. Έλα, εκείνη την ώρα που πιάνεις συνήθως τον μπουρίνι. Μέχρι να φτάσει Χαλκιδική, λέει τον μπουρίνι. Κάνεις τον μπάνιο. Ναι. Και εκεί κατά τις 4-5 που πιάνει βροχούλα, ανεβαίνεις στο beach bar και συνεχίζεις με κοκτέιλ. Που να σου πω κάτι, εγώ με βροχή στη θάλασσα, πολύ ωραία έχω περάσει. Είναι ωραία να κολυμπάς. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και πάρα πολύ επικίνδυνο. Επικίνδυνο για. Αλήθεια. Έλα, αρέσει. Αλλά και εμένα μου αρέσει, το κάνω. Αλλά είναι γιατί δεν σε έχει πετύχει βροχή στη θάλασσα. Ναι, και είναι ωραία. Μπουρίνι. Εκείνη την ώρα είναι και ζεστό το νερό. Ποιο ζεστό. Ισχύει. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω πώς είναι το νερό. Είδες, πάτε, κάνετε τις βουτιές σας και δεν μας ενημερώνετε πώς είναι η θάλασσα. Είναι καλή, είναι ζεστή, είναι ακόμη κρύα. Βεβαίως, εντάξει, εμείς θα μπούμε 15 Αυγούστου, μια και καλή. Λοιπόν, χρωστάμε 2 ακόμη εκκρεμότητες από τον τελικό. Είναι λογικό και επόμενο. Φρέσκα νέα. Είμαστε στον απόϊχο του τελικού. Δεν γίνεται να κλείσεις οριστικά το θέμα τελικό στο Champions League, έτσι. Ναι. Γιατί έχετε πέσει όλοι πάνω στο Ράμος, τον έχετε ξεσκίσει. Ο κακός ο αρχηγός, ο βρώμικος ο παίκτης, ο οποίος έκανε και το θέατρο του χθες.
Ψέματα δεν καλά, ακούμε. Εντάξει. Υπάρχει μία φάση εκεί. Απέχουν γύρω στα 40-50 εκατοστά με το Μανέ εκείνη την ώρα. Ναι, έτσι. Ναι. Και κάνει ένα πολύ εντύπωση. Σφαδάζει. Όσκαρ. Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου λοιπόν στον Ράμος. Έχει και μια αγωνιά στον Κάριους εκεί στο Δοκάρι, μια ύπουλη φάση. Ναι. Πριν, γενικά έκανε πολλά και διάφορα ο Ράμος χθες. Εγώ θα συνεχίσω να τον υπερασπίζομαι, εσείς μπορείτε να τον βρίζετε. Αλλά το παιδί επανήλθε, έτσι. Λίγο πριν κατέβει από το αεροπλάνο. Τουίταρε. Έτσι, πριν κατέβει από το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης, έχοντας ως αρχηγός βεβαίως την κούπα του Champions League, αυτή την κούπα με τα μεγάλα αυτιά που μας αρέσει πάρα πολύ, έστειλε μήνυμα στον Μο Σαλάχ, έτσι. Ναι. Μερικές φορές το ποδόσφαιρο σου δείχνει την καλή πλευρά του και άλλες την κακή. Πάνω απ' όλα όμως είμαστε συνάδελφοι και επαγγελματίες. Γίνε σύντομα καλά, Σαλάχ. Και νομίζω ότι από χθες το βράδυ έχει ξεκινήσει και επίσημα η Ροναλντιάδα. Θα μείνει, θα φύγει, τι θα κάνει, ποια ομάδα τον κοιτάει, πόσα του δίνουν, τι γίνεται με τον Ρονάλντο, κλείνει ο κύκλος του στην Ρεάλ Μαδρίτης. Το καλό είναι ότι αυτό το αγόρι το οποίο συγκέντρωσε πάνω του χθες τα φώτα της δημοσιότητας για λάθος λόγους, έτσι και σε κακό timing για τον ίδιο και για την ομάδα του, διευκρίνησε τι ακριβώς εννοούσε όταν χρησιμοποίησε παρελθοντικό χρόνο, λέγοντας πως ήταν ωραία που βρισκόμουν στην Ρεάλ Μαδρίτης, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει. Τι είπε? Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το γυροφέρνει ο Ρονάλντο, ψάχνεται για να το θέσουμε καλύτερα. Καλά, ο άνθρωπος είναι μάστερ στο να πουλάει τον εαυτό του. Τουλάχιστον αναγνώρισε, κατάλαβε ότι δεν ήταν σωστό το timing να πυροδοτήσει έτσι τις φήμες, να ρίξει αυτή τη βόμβα στο ποδόσφαιρο και στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή να πω κάτι παραπάνω, τώρα είμαστε χαρούμενοι γιατί πετύχαμε κάτι ξεχωριστό. Είναι μια μοναδική στιγμή. Μίλησα και δεν έπρεπε. Όμως κάτι πρόκειται να συμβεί. Δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή, αλλά ήθελα να είμαι ειλικρινής. Το λέει δύο φορές ότι καταλαβαίνω ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή, αλλά είμαι ειλικρινής και αυτό ένιωσα, αυτό είπα. Θα πω κάτι μέσα στην επόμενη εβδομάδα, επειδή οι φίλαθλοι είναι πάντα στο πλευρό μου και είναι πάντα στην καρδιά μου. Τον ρώτησαν για το αν αυτό το οποίο δήλωσε έχει να κάνει με οικονομικά, με το οικονομικό ζήτημα, ρε παιδί μου, της υπόθεσης. Αν και τέτοιο θέμα να έχει ο Κριστιάνο τώρα. Να έχει ο θέμα. Αν νιώθει ότι θα πάρει λιγότερα από ό,τι αξίζει, ίσως. Είναι ρηγμένος, λες. Λοιπόν. Νομίζω και στα 40 να το ρωτήσεις τον Ρονάλντο. Πολλά θα θέλει. Δεν είναι οικονομικό το ζήτημα, λέει ο Κριστιάνο. Έχω κερδίσει 5 Champions League και 5 χρυσές μπάλες. Ήμουν ήδη μέρος της ιστορίας, αλλά τώρα ακόμη περισσότερο. Δεν είμαι θυμωμένος επειδή γνωρίζω πως τα έδωσα όλα για το σύλλογο. Δεν θέλω να χαλάσω αυτή τη μοναδική στιγμή για τους συμπαίκτες μου, οι οποίοι είναι πρωταθλητές. Ρωτήθηκε για τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο οποίος δήλωσε πως ο Κριστιάνο έχει συμβόλαιο. Συγγνώμη λίγο πριν συνεχίσει. Αυτό το δεν θέλω να χαλάσω τους συμπαίκτες μου είναι σαν να λες: περάστε εσείς καλά, εγώ εδώ πέρα θα κάτσω στην άκρη και θα πίνω το ποτάκι μου. Δεν θέλω να σας χαλάσω την βραδιά. Ενώ έχεις χαλάσει ήδη την βραδιά. Μπάχαλο. Ναι, είναι σαν το βγείτε εσείς, εγώ θα κάτσω σπίτι. Και εγώ, όχι, θα έρθω μαζί σας για να μην χαλάσω την παρέα, αλλά δεν θα χορέψω κιόλας. Αλλά δεν μου αρέσει το μαγαζί, αλλά θα έρθω. Αφού θέλετε εκεί να πάμε. Τι να κάνουμε. Έχεις χαλάσει ήδη, έχεις προειδεάσει αρνητικά τους πάντες. Και λες μετά ότι δεν θέλω να τους χαλάσω τη στιγμή, λέει ο Ρονάλντο. Για σκεδάστε, για σας τη νέα είναι η ζωή. Αλλά ναι, κάτι θα πω την επόμενη εβδομάδα, γιατί εντάξει, νιώθω μέρος της ιστορίας αυτής και εντάξει, κάτι μέσα μου υπάρχει. Λοιπόν, ρωτήθηκε για τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, δεν έχω να πω τίποτα. Τελεία. Είναι όλο το κλίμα αυτό, ναι, το ότι δεν θέλω να σας το χαλάσω. Για το αν θα παίζει και την επόμενη σεζόν στη Ρεάλ, δεν μπορώ να εγγυηθώ τίποτα. Δεν πρόκειται να κρυφτώ. Τις επόμενες μέρες θα βγω και θα μιλήσω. Η ζωή δεν είναι μόνο στιγμές δόξας. Πω, 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 με το Γάντι. Φωτιά στα μπατζάκια μας. Ναι. Δηλαδή, να είσαι τώρα στη... στο Ρεάλ 24. Στο Ρεάλ 24 και να λες ποιος τελικός θα πει. Μισό, τι εννοούσε ο Κριστιάνο, με ποιον τα έχει βάλει ο Κριστιάνο. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Γιατί δεν είναι ευτυχισμένος στη Μαδρίτη ο Κριστιάνο. Ποιος φλερτάρει, ποια ομάδα φλερτάρει, για να το θέσουμε καλύτερα, με τον Κριστιάνο. Και πάει λέγοντας. Και να σου έχει βγει όλος ο τελικός και όλη η κατάκτηση από τη μύτη. Τελείωσε. Και να λες, για τίποτα δεν είμαστε. Να σου πω.
για τίποτα. Ούτε γίνατε. Εννοείται. Είσαι στο Real 24, Real Madrid 24. Για τίποτα δεν είμαστε μπλοκ από ναι, κάτω. Για τίποτα δεν είναι. Να σου πω κάτι. Εγώ τον καταλαβαίνω τον Κριστιανό. Έγκωσε. Μπούχτισε. Πώς το λένε. Λέει 5 Champions League, 5 Ballon d'Or. Δηλαδή. Κάπου φτάνει. Εντάξει, φτάνει. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτά το ποδόσφαιρο. Κριστιανό, αν φύγει ο Πρίγιοβιτς, λοιπόν. Έλα, πουλάκι μου, από εδώ πέρα να ζήσεις στιγμές μεγαλείου. Και εκεί στη Λίβερπουλ, αν ψάχνετε τερματοφύλακα, κάντε μια προσφορά μαζί με Μο Σαλάχ. Όχι, όχι, για να σας δώσουμε πασχαλάκι. Α, ναι. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα. Να δούμε μόνο τι έχει γίνει γύρω από το τελικό. Γύρω έτσι, από το τελικό, έτσι ακριβώς. Το πήγαμε πώς... μόνο έτσι σήμερα. Καμπεώνες 13. Και να κολλήσουν, λέει, στο γρουσούζικο. Καμπεώνες 13. Η αιώνια Ρεάλ Μαδρίτης εκμεταλλεύτηκε τα δώρα του Κάριους και κατέκτησε πανηγυρικά το 3ο σερί και 13ο συνολικά Champions League στην ιστορία της. Ο Μπέιλ πήρε τους Καστιγιάνους στις πλάτες του, μαχαιριά για τη Λίβερπουλ ο τραυματισμός του Σαλάχ. Δήλωση βόμβα από Ρονάλντο. Μάλιστα. Αυτά ήταν Sport Day. Sport Time. 13, πρόσεξε με τώρα τι κάνει. Και βάλε, αλλά το βάλε Bale. Γράφεται Bale. Πολύ έξυπνο, πολύ ωραίο στήριο. Πολύ έξυπνο, ναι. Περαστικά παιχταρά χάνει μάλλον το Μουντιάλο Σαλάχ. Ενιγματικός για το μέλλον του ο Ρονάλντο. Η Ρεάλ Μαδρίτης χτίζει νέα δυναστεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με το 3ο σερί τρόπαιο που κατέκτησε αυτή τη φορά με θύμα τη Λίβερπουλ. Αυτά και από τη Sport Time. Περνάμε τις οπαδικές γιατί ασχολούνται βεβαίως με τα μεταγραφικά και με τα των ομάδων τους. Και Live Sport. Το 13ο του Μπέιλ με το μυθικό γκολ στο 64, ο ουαλός επιθετικός ανέδειξε την κλάση του και με το μακρινό σουτ στο 83 το πόσο αστείος ήταν χθες ο Κάριος. Παιδιά, μην χτυπάτε τόσο πολύ τον Κάριος, εγώ στεναχωριέμαι. Δεν σηκώνεται από το θρόνο της η Βασίλισσα, συμπληρώνει Live Sport. Έχει στρογγυλοκαθίσει στο θρόνο της η Βασίλισσα. Χρόνια πολλά να πούμε σε Χωσέ Αλμπέρτο Κάνιας. 31 ετών σήμερα. Σε αυτό το παιδί... Το τρελό. Με τη χαρακτηριστική φωνή, με το χαρακτηριστικό γέλιο. Ξέρεις πώς τον λέω? Πώς? Ο Σπίτι Γκονζάλες του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ, ναι, ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι τον ακούς και πόσα μέτρα και να είσαι μακριά από τα αποθητήρια. Θυμάσαι στα κεκλεισμένα στην αρχή τη σεζόν που σου έστελνα μήνυμα που ήσουν μέσα στο γήπεδο και σου έλεγα ότι από την τηλεόραση περνούσε, ο Κάνιας ακούγεται. Περνούσε η φωνή του Κάνιας. Τα 31 λοιπόν ο Ισπανός του ΠΑΟΚ κλείνει σήμερα. Χρόνια πολλά να του ευχηθούμε βεβαίως. Διάφορα έτσι μεταγραφικά έχουν βγει και για εκείνον. Ακούγονται πολλά και διάφορα για πιθανή επιστροφή του στην Ισπανία. Και βεβαίως χρόνια πολλά στον Δημήτρη Λιμνιό. Τα 20. Γεννημένος στις 27 Μαΐου του 1998. Ένα χρόνο σε περνάει μόνο. Ήθελα να σας το... ήταν αυτό. Αυτό ήταν κακεντρεχές το σχόλιο. Λοιπόν, γεννήθηκε στο Βόλο και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις Ακαδημίες της Νίκης Βόλου και από το 2012 βεβαίως ανήκε στον Ατρόμητο, πέρασε τα πρώτα του έτσι ποδοσφαιρικά χρόνια, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Ατρόμητο, από όπου βεβαίως τον απέκτησε και ο ΠΑΟΚ. Χρόνια πολλά λοιπόν στους δύο εορτάζοντες του Δικεφάλου, από εκεί και πέρα... Να σταθούμε και στα σενάρια που υπάρχουν έτσι, από τα Ηνωμένα Αραβικά, έτσι, όχι, συγγνώμη, από τα Αιγυπτιακά ΜΜΕ. Υπάρχουν έτσι διάφορα σενάρια από την Αίγυπτο, ότι ο Λουτσέσκου προτάθηκε στην Αλ Αχλή. Ναι. Μάλιστα. Δεν αναφέρουν περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση του Ρουμάνου τεχνικού, ο οποίος βεβαίως θα βρίσκεται στο τιμόνι του ΠΑΟΚ και την νέα χρονιά. Το θέλει ο ΠΑΟΚ, το θέλει και εκείνος, το ξεκαθάρισε και στη συνέντευξή του στην Ρουμανία. Νομίζω ήταν λιτός, απλός και περιεκτικός. Ναι, του χρόνου θα είμαι στον ΠΑΟΚ. Το έχει πει εξάλλου και ο Μίριτσα Λουτσέσκου, ότι μένει για να πάρει τελίτσες, το εκδίκηση. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, και ο κόσμος να μην μασάει τόσο εύκολα. Δηλαδή, τώρα από ένα άρθρο, το ότι κάποιος έγραψε στην Αίγυπτο ότι ακούστηκε για Αλαχλή ο Λουτσέσκου, μιλάμε ότι διαλύεται κατευθείαν η ομάδα.
Όχι. Λοιπόν, στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ έχασε από τον Παναθηναϊκό και το δεύτερο παιχνίδι. Ένας Παναθηναϊκός έτσι, που μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία το συγκεκριμένο παιχνίδι, 84-67, με κορυφαία βεβαίως τον Νίκο Παπά, και ταξιδεύει ο Παναθηναϊκός στην Θεσσαλονίκη για το τρίτο παιχνίδι των δύο ομάδων. Σεβασμός και υπόκληση στην ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου για τα όσα πέτυχαν φέτος. Το είπε και ο Πασκουάλ. Έτσι ακριβώς. Η σεζόν κρίνεται πετυχημένη. Έτσι είναι το μπάσκετ δομημένο. Ο δρόμος του ΠΑΟΚ συναντήθηκε με αυτόν του Παναθηναϊκού. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες, διαφορά ταχύτητας και ποιότητας και μπάτζετ κυρίως ανάμεσα στις δύο ομάδες. Οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να βρεθούμε όλοι στο παλατάκι για ένα χειροκρότημα στην συγκεκριμένη ομάδα. Αυτά και από το μπάσκετ. Και είμαστε σε όταν ξέρεις ότι το ταβάνι μιας ομάδας που δεν αγωνίζεται στη EuroLeague, δηλαδή αν βγάλεις έξω Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, όταν ξέρεις ότι το ταβάνι σου είναι η τρίτη θέση, είναι σαν να κατακτάς σε εισαγωγικά το πρωτάθλημα. Αυτό είναι στο μπάσκετ. Έτσι όπως είναι δομημένο, δυστυχώς, και όχι ευτυχώς, αυτή είναι η κατάσταση. Δεν μπορείς να ζητάς κάτι παραπάνω. Λοιπόν, σήμερα στις 5 αναγέννηση Καρδίτσας Άρη, αποστολή Νίκος Παπαδόπουλος, τον οποίον θα ακούσετε βεβαίως ζωντανά εδώ από τον Λίμπερο 107,4, και στις 5 Παραλίμνη Ηρακλής, αποστολή Γιώργος Ματζιούκης, και τα δύο παιχνίδια ζωντανά από... Στις 5, μια στο Γιώργο Ματζιούκη, μια στο Νίκο Παπαδόπουλο. Νομίζω ότι το κάνανε πολλές φορές φέτος οι δυο τους, συνεργάστηκαν άψογα, θα το κάνουν ακόμη μία... Λοιπόν, τα τζουρίς να ευχαριστήσουμε, γιατί θα κλείσουμε με You'll Never Walk Alone, ναι, για να το δώσουμε. Να έτσι, τους γλυκάνουμε έτσι, λίγο, ακριβώς. Γιατί όλοι στενοχωρήθηκαμε με αυτό που έγινε. Billiard and Bowling Center τζουρίς ήταν μαζί μας και πάλι. Απολαύστε παιχνίδι στα τζουρίς, μπιλιάρδο με 7 αμερικάνικα, 6 γαλλικά τραπέζια, ping pong. Παίξτε bowling στα τζουρίς, τα δύο παιχνίδια έχετε άλλο ένα δώρο. Μέχρι τις 8 το βράδυ φοιτητές παίζουν με 2 μόνο ευρώ και με 1,5 τα παιδιά. Απολαύστε τους αγαπημένους σας αγώνες, παίξτε επί τραπέζια και PlayStation. Παπαναστασίου 58 στην περιοχή Ιπποκρατίου. Εμείς θα τα πούμε και πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο, εδώ πιστές στο ραντεβού μας. Ξέρεις ότι κάθε φορά θα είναι πιο δύσκολο τώρα, όλο και πιο πολύ θα ζεσταίνει, όλο και πιο πολύ θα φεύγουν. Έτσι ακριβώς, εμείς θα σας κρατάμε συντροφιά στο δρόμο, έτσι όσο θα είστε καθοδόν για τις παραλίες, εδώ από το στούντιο με το air condition, ναι. Έτσι και με τον καφέ μας στο κρύο. Έχουμε κι εμείς να δώσουμε πράγματα για να ζηλέψουν. Λοιπόν, ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί, μπουγάτσα με Hangover βεβαίως, και με Liverpool θα κλείσουμε, γιατί πολύ Real 24 το κάναμε εδώ μέσα. Τόση ώρα στο Real 24 δεν αφιερώσαμε. Έτσι ακριβώς. Να, Γιώργος Συρίγος ακολουθεί, ένας απλός παρατηρητής μέχρι και τις 3. Εσείς να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας. Γεια σας.